Πάμε στην πρώτη γραμμή. Μάλιστα. Καλησπέρα, Ζανή. Καλησπέρα. Κώστα, με λένε. Θέλω να πω για αυτό που διάβασε προηγουμένως για τον Αντώνη του Σαμαρά. Πιστεύω ότι να δείξει λίγο. Σας ακούω. Επειδή όλοι τώρα πια, ας πούμε, πιστεύω ότι είμαστε σε ένα κοινό σκοπό. Πιο δυνατά, πιο δυνατά. Συγγνώμη, πιστεύω ότι είμαστε σε ένα κοινό σκοπό όλοι πια, ας πούμε. Και πιστεύω ότι ο Σαμαράς τα στρογγυλεύει λίγο τα πράγματα. Δεν μπορεί να πει τα πράγματα με το όνομά του. Γιατί? Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι συμβάσει μπορεί να έχει. Γιατί? Λοιπόν, άφησε το αυτό. Εντάξει, αυτό είναι ένα σχόλιο δικό μου. Άφησε το. Όχι. Λοιπόν, επειδή θεωρώ σοβαρή κατηγορία να αδικώ κάποιον. Ναι, ναι. Και όχι, ιδιαίτερα έναν άνθρωπο που συμπαθώ, γιατί δεν μπορώ να πει ότι είναι δημόσια συμπαθία μου. Είσαι και ευφύ άνθρωπο, α πούμε. Ναι. Εγώ καταρχήν δεν έχω ψηφίσει ποτέ μια δημοκρατία. Όχι, δεν είναι. Δεν ρωτήσα. Δηλαδή, για να μην νομίζω ότι είμαι, ξέρω εγώ, λέω κάποια πράγματα από κάποια θέση, α πούμε. Έτσι. Λοιπόν, εγώ κατάλαβα αυτό που διάβασε. Mm-hmm. Δεν το έχω διαβάσει το άρθρο. Όχι, κατάλαβα από αυτό που διάβασε. Ο τύπος Σαμαράς λέει και να δώσουμε, λέει, ηθαγένεια στους μετανάστες, τι θα κερδίσουμε. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε και ταυτότητα. Τι θα κερδίσουμε? Ναι. Δεν πρόκειται να κερδίσουμε τίποτα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ναι. Κανονικά το είπε να δώσουμε ηθαγένεια. Όχι, να το ξαναδιαβάσω. Λοιπόν, να τους τη δώσουμε την ελληνική ηθαγένεια. Μπράβο, δηλαδή. Αλλά πρέπει να τους δώσουμε και ελληνική ταυτότητα. Μπράβο. Στην ουσία λέει δεν μπορεί να δώσει το ένα χωρίς το άλλο, αλλά δεν το δίνουμε. Εγώ αρνητικό το δεν θεωρώ αυτό για την ηθαγένεια. Άντο. Ναι. Γιατί εγώ θέλω να πάτε συγκεκριμένος και αν τον έχω αδικήσει. Όχι, μισό λεπτά. Να ανακαλέσω. Να τελειώσω εγώ. Σε ένα μήνα. Όχι, να το καταλάβω. Όχι, σε σένα, δεν θα έρκωσω. Ναι, ναι. Σε ένα μήνα έτεσε στη Βουλή των Ελλήνων το νομοσχέδιο του Πασόκ. Ναι. Που λέει δίνω δικαίωμα ψήφου. Αυτό το έχει ετοιμάσει. Το έχει προαναγγείλει η κυρία Τζάκ, το έχει προαναγγείλει ο κύριος Αγκούσης. Mm-hmm. Εσείς από αυτήν την απάντηση τι εκλαμβάνετε? Ότι είναι αρχηγός ο κύριος Σαμαράς, θα πει όχι? Σε συνδυασμό με το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης, της απάντησης, ναι, του, το οποίο λέει ότι οι Εγγλέζοι ανακάλυψαν τη βρετανικότητά τους και οι Γάλλοι τη γαλλικότητά τους, δηλαδή οι ευρωπαϊκές χώρες ανακαλύπτουν πάλι το έθνος, την εθνικότητά τους, την οποία την είχαν χάσει μέσα στα πλαίσια της απεικιοκρατίας τους κτλ. Mm-hmm. Αυτοί αρχίζουν και ανακαλύπτουν την εθνοσύνη τους. Και εμείς ακόμα είμαστε εδώ σε διαφορά φάσεις. Αυτό λέει, εγώ αυτό κατάλαβα. Ότι εμείς ακόμα εδώ, πώς το λένε, διεπόμεσα από διεθνιστικά ιδεώδια, ας πούμε. Ενώ αυτοί αρχίζουν και ανακαλύπτουν την εθνικότητά τους. Ακούστε, εύχομαι. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι εκτός από αυτή τη συνέντευξη είχε δώσει μια αντίστοιχη στην ΟΝΕΔΟ, πάλι είπε ναι, ξεκάθαρα. Αυτή έχω και αυτήν την υπόψη μου. Και από εκεί ξεκινάω κι εγώ και έτσι μπορώ και κάνω την ερμηνεία. Mm-hmm. Δεν την κάνω αυθαίρετα. Ναι. Έχει προηγηθεί η εφθαρσός απάντησή του ότι ναι, θα ψηφίσει το σχετικό νομοσχέδιο. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν θα κρίνω την πολιτική πράξη βάσει διαθέσεων κάποιου. Δηλαδή, αν πάει κάποιος και ψηφίσει ναι στο σχετικό νομοσχέδιο του Πασόκ, επειδή του αρέσει. Όπως παραδείγματος χάρη θα έκανε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννα, καταλαβαίνω καλά. Ναι, ή θα πάει να ψηφίσει ναι στο νομοσχέδιο του Πασόκ, αλλά λέγοντας το κάνω με βαριά καρδιά. Αυτό δεν μου λύνει το πρόβλημα. Ούτε και εμένα καθόλου. Θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Εγώ είμαι πολύ έτοιμος να συναντηθώ με κάποιον που θα πει αντρίκια όχι. Όχι σουξουμουξού. Ναι. Όχι. Γιατί τώρα είμαστε στην ώρα της πολιτικής τοποθέτησης. Και εγώ ξέρω ότι θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος και ειλικρινής. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να σου πω δημόσια ότι ο κ. Σαμαράς είναι πολύ συμπαθής. Πολύ συμπαθής. Όμως πολιτική και πολιτική θέση δεν παίρνουμε βάση συμπάθειας. Δεν είναι η συμπάθεια το κριτήριο στην πολιτική. Στην πολιτική το κριτήριο είναι η πολιτική θέση. Ναι, εγώ δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου με αυτά που λες. Απλά πιστεύω ότι αυτό που θέλει να πει το λέει μέσα από θα τα το δούμε. Δεν το λέει ευθέως. Εγώ λοιπόν για να δεις ότι δεν έχω καμία διάθεση να αδικήσω, θα έλεγα το εξής, το οποίο θα συμφωνήσουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο φόβος. Αυτό ακριβώς. Και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Έχω βαρεθεί Έλληνες πολιτικούς να φοβούνται τον οικονομέα, το Βερίκιο. Το Λαζόπουλο, και εγώ μαζί σου τον Ιώ και, εγώ μαζί και δεν ξέρω είμαι, τι άλλο. Εάν λάβεις υπόψη ότι εγώ ψήφισα 30 χρόνια αριστερά, ναι, και εγώ μαζί σου είμαι. Εντάξει, άρα δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου. Απλώς για αυτή τη μικρή ενστασία. Εάν είναι προϊόν φόβου και στρογγυλέματος πολιτικός και έχει σκοπό να κάνει κάτι άλλο, ναι, εάν και εφόσον εκλεγεί, εγώ δεν μπορώ να πω αν του το εύχομαι ή όχι, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα φανεί ότι παίρνω θέση και δεν θέλω να βγει αύριο κάποιο να πει ο Γεωργιάς πήρε θέση. Βέβαια, εγώ ήμουν ουδέτερος και λέω ότι αποφασίζουν οι δημοκράτες μόνοι, τους φωτίζει ο Θεός. Λέω όμως, εάν τυχόν τα καταφέρει και εκλεγεί, εδώ θα είμαστε και αν σε αυτή την περίπτωση ψηφίσει όχι, εγώ θα πρώτα πω μπράβο που ψήφισε όχι. Ψαλμός αλληλούια και η πολιτική σημαίνει πρακτική πράξη, δεν σημαίνει διακηρύξεις μόνο σίγουρα. Άρα νομίζω ότι κοίτα συμφωνούμε, δεν είχα πάντως καμία διάθεση να αδικήσω. Σίγουρα, Άδωνη, και σε αφήνω τώρα για να... Πάμε στην επόμενη γραμμή, ευχαριστώ πολύ.